για τα καλώδια και την ωριακά εδώ δεν μας φτάνε και πέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που μου κάνατε να είστε σήμερα εδώ στη συγκέντρωση που κάνουμε στην Κόρινθο. Και είναι μεγάλη χαρά γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και γιατί προτιμήσατε Κυριακάτικο να έρθουμε να συζητήσουμε για μια πολύ κρίσιμη διαδικασία. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε σήμερα εδώ διότι έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη εκλογική διαδικασία που καταλήγει 6 το Οκτώβρη στην εκλογή Προέδρου και ηγεσία στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Και ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι το Πασό, η Δημοκρατική Παράταξη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα, έχει συνδεθεί με πάρα πολύ κρίσιμες τομές, ανατροπές, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνική κινητικότητα,
έχει στηρίξει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και δεν τις αξίζει να είναι σε δευτερότριτες θέσεις και δεν τις αξίζει το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών. Και το λέω αυτό διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, είναι σε πολύ μεγάλη οπισθοχώρηση, όμως δυστυχώς και η χώρα σε πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Και ο κόσμος έστειλε μήνυμα στις ευρωεκλογές, στις τελευταίες εκλογές, ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο στον κύριο Μητσοτάκη, δεν είναι άτρωτος. Πήγε στο 28%, έχασε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους, έστειλε μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι αυτή η αντιπολίτευση που θέλουμε και ότι δεν μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή προοδευτικής διακυβέρνησης. 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι χάθηκαν σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Όμως, φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έστειλε και ένα μήνυμα στο χώρο μας, εμάς, στο ΠΑΣΟΚ, διότι ενώ υπήρξε μια πολύ μικρή αύξηση στα ποσοστά μας, στην πράξη, αυτό οφείλεται στην αποχή, διότι οι απόλυτοι αριθμοί δείχνουν ότι έστειλε και ένα μήνυμα σε εμάς, γιατί περισσότεροι από 100.000 πολίτες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές μας γύρισαν και σε εμάς την πλάτη. Και αυτό πρέπει να το δούμε, διότι το μήνυμα είναι πως ο κόσμος δεν εμπιστεύεται την πολιτική και τους πολιτικούς, γι' αυτό και είναι στον πάτο σε όλες τις μετρήσεις, στην εμπιστοσύνη που δείχνουν στις δράσεις και στο λόγο μας. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει και εμείς όλα αυτά τα χρόνια να δείξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση στη χώρα. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Και οι κάλπες αυτές δεν είναι απλώς κάλπες για να δείξουν την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, αλλά είναι κάλπες με εθνικά χαρακτηριστικά. Στη χώρα δεν είμαστε σε μνημόνια. Δεν έχουμε οικονομικούς περιορισμούς. Εισραίουν δισεκατομμύρια. Και υπάρχει μια πρωτοφανής υπερσυσσόρευση πλούτου σε πάρα πολύ λίγους. Και σε όλους τους υπόλοιπους μας δίνουν ένα ξεροκόμματο με τη μορφή ΠΑΣ ή επιδομάτων, και όταν αυτό συμβαίνει πρέπει να τους χειροκροτούμε κιόλας. Και θα πω μερικούς αριθμούς για να καταλάβουμε τη δυσκολία που υπάρχει και γιατί πιστεύω βαθιά ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μπλέξουμε σύντομα σε νέες περιπέτειες. Έχουν δοθεί κοντά στα 60 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη για τα θέματα της πανδημίας και της ενέργειας. 60 δισεκατομμύρια! Και παρόλο που τα φάγαμε τα λεφτά αυτά, όχι εμείς, σε τσέπες πήγανε που εσείς ξέρετε ποιες είναι, στην υγεία υπάρχει εξόντωση του ΕΣΥ, δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ούτε μία νέα υποδομή, δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε συνθήκες αξιοπρέπειας σε γιατρούς και νοσηλευτές, τους χειροκροτάγαμε στην πανδημία και λέγαμε ευτυχώς που υπάρχει το ΕΣΥ, τους ξεχάσαμε μετά, δεν βάλαμε βαρέα και ανθυγιεινά, δεν προχωρούμε άγονους διαγωνισμούς, άγονα νησιά, δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από την πίσω πόρτα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προχωρεί όσο μπορεί τα ιδιωτικά συμφέροντα και τα funds και χαλάει ακριβώς όλη η προσέγγιση που δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, που έλεγε ότι όλοι μας θα πρέπει να έχουμε ίση πρόσβαση και ίδια μεταχείριση όπου κι αν βρισκόμαστε. Και θα πρέπει εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου να υπάρχουν γιατροί και να αισθανόμαστε σιγουριά όταν πηγαίνουμε, και θα πρέπει σε όλη τη χώρα το ΕΣΥ να σταθεί στα πόδια του όπως το ονειρεύτηκε ο γεννηματάς και πάλεψε πάρα πολύ, και δυστυχώς η κατάσταση είναι σε μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Απογευματινά ιατρία, η βασική αξιακή προσέγγιση ότι ο γιατρός του ΕΣΥ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στρεβλώθηκε, και πια αν πάθουμε κάτι εκείνο απόγευμα ο γιατρός του ΕΣΥ μπορεί να βγάλει μπλοκάκι και να κοστολογήσει την ανθρώπινη ζωή. Και πόσο κοστολογείται, φίλες και φίλοι, η ανθρώπινη ζωή, θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, και εμείς οφείλουμε να του πούμε ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι προσεγγίσεις που είμαστε απέναντι, και εμείς είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν υγείας για όλους, καθολικά, και δεν πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας και πρέπει να δεσμευτούμε ότι όλες αυτές οι διατάξεις που στρεβλώνουν το ΕΣΥ θα πρέπει να τις καταργήσουμε, και ότι πρέπει να διασφαλίσουμε αξιοπρέπεια σε γιατρούς, νοσηλευτές, να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια παιδεία, και το πιο βασικό, όταν έρχονται δισεκατομμύρια για την υγεία, να πηγαίνουν εκεί και όχι σε τσέπες λίγων. Και το λέω αυτό
διότι ήρθανε πολλά χρήματα και προκοπή δεν είδαμε. Τα ίδια και με την ενέργεια, διότι φίλες και φίλοι, περάσαμε ενεργειακό πόλεμο και δόθηκαν πολλά δισεκατομμύρια σε επιδόματα, όμως τα επιδόματα αυτά τελικά ήταν ασπιρίνη, διότι μέσα συνεχίσουν και είναι πάρα πολύ ακριβές. Λαμβάνουμε όλοι νέα ραβασάκια, νέα τιμολόγια και όσοι από εσάς επέλεξαν το πράσινο τιμολόγιο, σας αρέσει το πράσινο χρώμα όπως και εμένα, θα πληγωθούν ακόμα περισσότερο, γιατί είναι το πιο ακριβό. Και γιατί ακόμα και οι επιδόματα που δώσαν σε μαγαζιά, τα έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράνομα, αυτή είναι η αλήθεια, την έκρυψε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ήρθε η απόφαση πριν τις ευρωεκλογές και πληρώνουν τώρα μπιλετάκια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι παράνομα, διότι είπε ότι γίνεται πάρτι με τις τιμές της ενέργειας και ότι πρέπει να σπάσουμε τα καρτέλ ενέργειας. Δεν τα είπα εγώ, τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πως πρέπει η παραγωγή και η ΔΕΗ, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, να θυμηθεί το ΔΕΛΤΑ και να ασκήσει δημόσιες πολιτικές, να μην την ενδιαφέρει το υπερκέρδος και να μοιράζει μερίσματα στα στελέχη της και στους συμμετόχους, αλλά να προασπίσει το δημόσιο χαρακτήρα της και να κρατάει όσο μπορεί χαμηλά τις τιμές. Να μην δημιουργεί ζημίες, δεν λέμε να δημιουργεί ζημίες, αλλά όχι να χωράσει ό,τι υπάρχει μπροστά της και να δίνει υπερπόνους στα υπερστελέχη της και η ηλεκτροπαραγωγή να μην συνεννοούνται και να έχουμε φτάσει 1,5 χρόνο μετά τον ενεργειακό πόλεμο να συνεχίζουμε να έχουμε την πιο ακριβή τιμή στη χονδρεμπορική αγορά. Φίλες και φίλοι, ακόμα και την πράσινη μετάβαση τη χάσαμε, διότι και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τελικά οι 4 μεγάλοι και λίγοι ακόμα πήραν όλο τον ηλεκτρικό χώρο. Εσείς μείνατε με τα πράσινα τιμολόγια και αν θέλετε να βάλετε ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη σας, ο Δήμος αν θέλει να κάνει μια ενεργειακή κοινότητα και να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, του λένε το δίκτυο είναι κορεσμένο. Θα περιμένεις 2-3 χρόνια και ίσως και μια ζωή, διότι οι μεγάλοι παίχτες, οι επενδυτές, οι περίφημοι, πήραν όλο τον ηλεκτρικό χώρο και κάνουν πράσινες business και εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε αυτοπαραγωγή για να καλύψουμε τη δική μας κατανάλωση. Και αυτή η προσέγγιση δείχνει πού πήγανε τα υπόλοιπα και συνολικά ξαναλέω 60 δισεκατομμύρια για ενέργεια και υγεία κάνανε φτερά. Φτερά δεν κάνανε, σε τσέπες πήγανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαι εδώ σε μια περιοχή που έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το νερό. Οφείλω να πω ότι έχω κάνει κοντά 40 ομιλίες στις 38. Το πρόβλημα ήταν το νερό. Το πρόβλημα ήταν η ξηρασία, η διαχείρισή του και συζητάμε αυτά τα πράγματα, ξέρετε, 40 χρόνια τώρα. Λέμε να κάνουμε φράγματα, μικροφράγματα, λιμνοδεξαμενές, να προσέξουμε πάρα πολύ τη διαχείριση του νερού, να αλλάξουμε τον τρόπο καλλιέργειας και ειδικά σε περιοχές όπως εδώ στην περιοχή σας, όπου έχουμε σημαντικό πρωτογενή τομέα, διότι αν δεν έχουμε νερό θα καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας και θα είναι πολύ μεγάλη η ζημιά στις τοπικές κοινωνίες. Πέρασαν 40 χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Οφείλουμε να το πούμε αυτό και να παραδεχτούμε ότι λέμε για κλιματική κρίση και αντιμετώπιση της και μένουμε στα λόγια. Και ήρθε λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορούσε αυτό ακριβώς. Να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξης και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές ανθεκτικές για τις πόλεις και για τον πρωτογενή τομέα. Εδώ έχετε και σοβαρά προβλήματα με το οδικό δίκτυο, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα με τις διαβρώσεις, με προβλήματα στους δρόμους, που είναι ακριβώς αυτά τα οποία υποτίθεται θεραπεύει το Ταμείο Ανάκαμψης. Κι όμως μόλις το 1% από τα 32 δισεκατομμύρια έχει πάει για θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθεκτικότητα και όλο το υπόλοιπο ταμείο γίνεται μολ, καζίνο και πράσινοι ουρανοξύστες. Και αυτό το βαφτίζουν ανάπτυξη και εξυγχρονισμό και μεταρρύθμιση και γι' αυτό η χώρα γυρίζει συνέχεια όλο και πιο πίσω. Και αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουμε, διότι η ανάπτυξη δεν είναι τα φάνης. Η ανάπτυξη δεν είναι οι τάχα επενδύσεις που στόχο έχουν το υπερκέρδος και το lifestyle, αλλά είναι οι επενδύσεις που έχουν προοπτική και που δημιουργούν συνθήκες για περηφάνεια και αξιοπρέπεια στους πολλούς, σε όλους εμάς. Και είναι μια πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, διότι βαφτίζει ανάπτυξη ότι δημιουργεί υπερκέρδη,
ότι δημιουργεί συνθήκες για πολυεθνικές και για υπερεκμετάλλευση, για συνθήκες γαλέρας, και ό,τι έχει να κάνει με προοπτική και περηφάνεια δεν το αγγίζει καθόλου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι περηφανεύεται για χαμηλούς ρυθμούς στην ανεργία, ότι έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την ανεργία, αλλά παράγει μαζικά νεόπτωχους, δημιουργεί συνθήκες γαλέρας, και ο στόχος της είναι να κλείσει, αυτή είναι η αλήθεια, το λένε και επίσημα, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργήσει ομίλους πολυεθνικές, οι οποίες θα διαχειρίζονται τα πάντα και εμείς δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τη ζωή μας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στον πρωτογενή τομέα, γιατί ξέρετε, πολλοί λένε η χώρα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να θυμηθούμε το πατριωτικό Πασόκ. Μάλιστα, να το θυμηθούμε. Για να το θυμηθούμε, πρέπει να είναι ανεξάρτητη διατροφικά. Να παράγουμε και κάτι. Και όχι να εισάγουμε τα πάντα και από χώρες όπως η Αίγυπτος, όπως η Τουρκία, και να μην μπορούμε να παράξουμε τίποτα και να έχουμε και προβλήματα, διότι εισάγουμε χωρίς κανέναν έλεγχο από παντού και να μπλέκουμε με πανόλι, γιατί φέρνουμε ακόμα και κρέατα, χύμα στο κύμα από τη Ρουμανία, και να δημιουργούνται σκάνδαλα για τα οποία κανείς δεν μιλάει. Και λέω σκάνδαλα και έχω στο μυαλό μου τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είμαστε πια δαχτυλοδεικτούμενοι σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστούμε το πώς θα προχωρήσει η αγροτική παραγωγή, πώς θα δίνονται τα χρήματα, και έρχονται το Σεπτέμβριο και ελεγκτικοί μηχανισμοί από την Ευρώπη για να δουν πού έχουν πάει τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει αλλάξει 5 φορές προέδρους και συνολικά υπάρχουν 5 υπουργοί στο αγροτικής ανάπτυξης που έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα 0 στο πηλίκο. Αυτά όλα, φίλες και φίλοι, πρέπει να τα αλλάξουμε και πρέπει να συνδεθούμε ξανά με τον κόσμο της εργασίας. Πήγα και στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο εδώ, διότι είναι πρωτοφανές να έχουμε βγει από τα μνημόνια, έτσι μας έχουν πει τουλάχιστον, και η βασική μνημονιακή υποχρέωση που είναι ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Μόνο σε κομμουνιστικές χώρες ο Πρωθυπουργός βγαίνει και με διάγγελμα ανακοινώνει κατώτατο μισθό και αύξησή του. Σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται διαπραγμάτευση εργαζομένων και εργοδοτών, και κλαδικά, συλλογικά αποφασίζουν ποιες θα είναι οι νέες συνθήκες εργασίας. Ούτε αυτό βεβαίως συμβαίνει, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλη απέτηση από τον κόσμο κάτι να αλλάξει. Το λένε συνέχεια ότι καρτελοποιείται η χώρα, τα λόμπι και τα καρτέλ νέμονται την εξουσία και η ακρίβεια εκτοξεύεται στο ράφι, και το ζούμε όλοι καθημερινά. Ζούμε με μισθούς 2011 σε σκροκέρδια 2024, και γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα. Οι επιτροπές ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, είναι αόρατες, φίλες και φίλοι, και πρέπει να το πούμε. Δεν γίνονται έλεγχοι, τα διοικητικά του συμβούλια δεν κάνουν τίποτα, και πρέπει, αν δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αντί να είναι τροχονόμοι συμφερόντων, να παραιτηθούν. Και πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά, και να αλλάξουν άμεσα, διότι τα νούμερα είναι αμήλικτα και δείχνουν ότι αν συνεχίσουμε έτσι, τρέχουμε με ταχύτητα στον τοίχο. Η Νέα Δημοκρατία πτώχευσε τη χώρα, το θυμάστε πολύ καλά, σε συνθήκες μετά τους Ολυμπιακούς που ερχόντουσαν πάρα πολλά χρήματα, και έχει καταφέρει ήδη στη νέα της θητεία να εξοντώσει το ΕΣΥ, να υποβαθμίσει τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, και να μας οδηγεί με ταχύτητα σε νέα μνημονιάρα, θα την πω εγώ. Και το αφήνω αυτό εδώ, και γι' αυτό πρέπει γρήγορα να ανασυνταχθούμε και να σηκώσουμε ανάστημα και να δείξουμε ότι υπάρχει μία άλλη κατεύθυνση περηφάνειας και αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτά δεν γίνονται στα λόγια. Πρέπει και εμείς στο ΠΑΣΟΚ να αφήσουμε τη μεζούρα, να μην είμαστε οι σαποστάκηδες, και να θυμηθούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα των ρήξεων, των τομών και των ανατροπών. Δεν ήταν τη συνθηκολόγηση με τις ελίτ και τα εδρεωμένα συμφέροντα, αλλά συγκρούνταν με τοπικά. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν το στίγμα μας θολό,
ήταν το στίγμα μας στο Λόλι αυτή την περίοδο, δεν ήταν καθαρό, δεν ήταν δυνατό. Όποιο νομοσχέδιο έρχονταν, ξεκινάγαμε από το ναι, πηγαίναμε στο ναι υπό όρους, καταλήγαμε στο όχι ή και το αντίθετο. Και μιλάμε για εμβληματικά νομοσχέδια, ένα ενδεικτικό ήταν για την παιδεία, όπου τάχα οι εξυγχρονιστές, οι μεταρρυθμιστές, σε πολλά εισαγωγικά, μας είπαν θα εξυγχρονίσουν λέει την παιδεία και θα έρθουν κορυφαία πανεπιστήμια από το εξωτερικό και εμείς μπερδευτήκαμε και είπαμε σκανδιναβικά μοντέλα και άλλα τέτοια μπερδεμένα, ενώ θα έπρεπε να πούμε από την αρχή είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας, τελεία και παύλα. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτιαξε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα για να μπορούμε να σπουδάσουμε χωρίς να έχουμε κληρονομική ισχύ, χωρίς να έχουμε γονείς πλούσιους, για να μπορούμε μετά να βλέπουμε μια προοπτική. Και μας έλεγαν τότε κάποιοι μεταρρυθμιστές πάλι ότι καλά, θα πείτε δηλαδή όχι αν θέλει να έρθει το Χάρβαρντ, θα πείτε όχι αν θέλει να έρθει ο Οξφόρδη. Φίλες και φίλοι, ήρθε το Χάρβαρντ, ήρθε η Οξφόρδη, μήπως είναι στα σύνορα και θέλουν να μπουν. Παραμύθια. Ούτε το Χάρβαρντ ήρθε, ούτε θα έρθει, μην το περιμένετε. Ιδιωτικά κολέγια θα έρθουν πολυτελείας και φαντς για να γίνει επωρευματοποίηση τίτλων. Όπως φαντς πήγανε και στην υγεία και αγοράσανε ολόκληρα κτηριακά συγκροτήματα και νοσοκομιακές μονάδες και τα ίδια φαντς, επειδή δεν υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού, και τα ασφαλιστικά του ταμεία. Εμπορευματοποίησαμε φίλες και φίλοι την ενέργεια, παλεύουν να εμπορευματοποιήσουν και το νερό, την υγεία, την παιδεία, όλα. Και εμείς, αντί να τα πούμε αυτά, λέμε ότι δεν θα βάλουμε πόδιο στα κολέγια, δεν θα βάλουμε πόδιο εδώ, εκεί και παρά εκεί. Μα το ακριβώς αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Παντού να σταθούμε εμπόδιο. Και πρέπει φίλες και φίλοι, επειδή και ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν αρκεί πια να του χτυπάμε την πλάτη και να του λέμε όλα καλά θα πάνε, ψήφισέ μας και θα τα λύσουμε τα θέματα, να λέμε τα πράγματα καθαρά. Και όλοι οι υποψήφοι να λένε τα πράγματα καθαρά για να μπορείτε κι εσείς να αποφασίσετε στις 6 του Οκτώβρη τι θα κάνετε. Διότι εκλογές δεν είναι κίντερ έκπληξη να ψηφίζουμε και μετά να ξέρουμε ότι θα πάμε δεξιά ή αριστερά ή στο κέντρο. Γι' αυτό και λέμε το εξής, ότι θα πρέπει σε όλα τα κρίσιμα θέματα να είμαστε απολύτως σαφείς. Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, το νερό και η ενέργεια είναι δημόσια αγαθά. Και σε ό,τι με αφορά, ο αγώνας του Πασόκ θα πρέπει να είναι για τη δημόσια δωρεάν παιδεία και δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Και εδώ τελειώνει η πλάκα. Και όταν μας λένε πού θα βρείτε τα λεφτά, θα τους απαντάμε πάλι καθαρά. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει 32 δισεκατομμύρια, θυμίζω είναι. Τα τρώμε με ρυθμούς κατακτηρίων, όχι εσείς εδώ κι εγώ. Οι γνωστοί. Ποιοι γνωστοί. 4 εταιρείες έχουν 10 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστα. Τρέχουν δηλαδή έργα και έχουν κι άλλα 10 δις κάβα για τα 2,5 χρόνια που έρχονται. Και εδώ είπα να φτιάξουν έναν δρόμο που έχει διαβρωθεί. Το φράγμα το δικό σας εδώ στον Σοπό το συζητάνε 50 χρόνια και ό,τι έργο γίνεται με το Στανιό. Τι είναι όμως τρέχουν, 10 δις. Μολ, καζίνο, πράσινος ανοξίστες και ό,τι άλλο μη ανθεκτικό υπάρχει. Όμως τα πολλά λεφτά δεν είναι εκεί. Υπάρχουν και περισσότερα. Και ξέρετε πού είναι. Στις τράπεζες. Και το αναφέρω πάντα αυτό διότι είναι ακριβώς ο πυρήνας του προβλήματος. Οι τράπεζες, θυμίζω, τα υπερστελέχη τους που πέρανε υπερπόνους την εποχή των χρυσών αγελάδων, τις φούνταραν. Και όλοι εμείς, με δικά μας χρήματα, τις ανακεφαλαιοποίησαμε 3 φορές. 3 φορές, δηλαδή, μας κόψανε μισθούς, συντάξεις, φύγανε τα παιδιά στο εξωτερικό, μπλέξανε με κόλπα δύσκολα με τα λιβενικά φράγκα και πτώχευσαν οικογένειες και χάσαν τα σπίτια τους. 3 φορές. Και τα υπερστελέχη τώρα για ευχαριστώ, ξέρετε τι κάνουν. Πηγαίνετε να πάρετε δάνειο. Θα σας το δώσουν με ακραίους τόκους, 5,8%. Αν πάτε να αφήσετε λεφτά, είναι με 0,3%. Βγάζουν από ό,τι διανοείστε και που αναπνέετε, βγάζουν χρήματα, τις πιο υψηλές χρεώσεις ακόμα και σε συναλλαγές. Και σαν δεν ντρέπονται, ανακοινώνουν υπερκέρδη οι τράπεζες που έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 φορές. Ανακοινώνουν υπερκέρδη. 3 δις λέει. Και σαν δεν ντρέπονται, λένε θα μοιράσουμε λέει μέρισμα 850 εκατομμύρια φέτος μετόχους. Φίλες και φίλοι, πήρατε εσείς μέρισμα? Δεν πήρατε και ούτε θα πάρετε. Όμως θα πάρετε κάτι άλλο. Θα πάρετε πολύ ακριβά δάνεια τα οποία μετά θα κοκκινήσουν και θα τα πάρουν μετά τα funds. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
των μεταρρυθμιστών του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουμε και εμείς φαν στο χώρο μας αυτά. Και θα τα πάρουν μάλιστα τα φαν στο 10% και στο 5% της αξίας τους. Και θα πει κανείς, καλά, δεν υπάρχει δικαιοσύνη να τα ελέγξει αυτά. Όχι, φίλες και φίλοι, διότι οι τραπεζίτες έχουν το ακαταδίωκτο. Το ξέρατε αυτό? Εμείς είμαστε δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, είμαστε εργαζόμενοι και ό,τι συμβαίνει μας κυνηγάνε και σωστά. Και δεν υπάρχει τίποτα. Λέμε λοιπόν, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι η πλάκα εδώ θα σταματήσει. Ότι θα ελέγχονται όλες οι διοικήσεις και ότι θα σταματήσει και το ακαταδίωκτο των τραπεζών. Και ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν πού βρήκαν τα υπερκέρδη αυτά και ποιους δανειοδότησαν. Και ποιους δανειοδότησαν. Και να τους ξέρουμε όλοι μας, διότι τα χρήματα αυτά τα έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι τους γνωστούς τέσσερις που είναι στην ενέργεια, στα σκουπίδια, σε ό,τι κινείται, για να συνεχίσουν να κάνουν επενδύσεις και real estate. Αυτά όλα θα πρέπει να τα ρωτάτε και να τα απαντήσουν και όλοι οι υπόλοιποι συνυποψήφοι, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την πορεία της χώρας. Και βεβαίως, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις δράσεις, να δημιουργήσουμε συνθήκες δηλαδή ενεργειακής δημοκρατίας, για παράδειγμα. Ενεργειακή δημοκρατία τι σημαίνει? Δεν είναι στα λόγια. Είναι ο χώρος, κύριε, είναι πορεσμένος. Πολύ ωραία, η πρότασή μου είναι το 50% του ηλεκτρικού χώρου να ανήκει στους πολίτες. Άρα, θέλετε να βάλετε ένα φωτοβολταϊκό στέγη σας, όχι για υπερκερδοσκοπία, για να καλύψετε τις ανάγκες σας, για να μην είσαστε επέντες και περιμένετε τι θα σας χρεώσει ο πάροχος και το επίδομα. Θα το κουμπώνετε αμέσως και θα περικόπτετε φορτίο από τις πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν πάρει τον ηλεκτρικό χώρο. Τόσο απλά. Πολιτική βούληση είναι. Όμως για να τα κάνουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Πρέπει δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ να έχουμε στίγμα, να έχουμε άποψη, να τη λέμε καθαρά, να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, με όλους μαζί δεν γίνεται, και με τους τραπεζίτες και με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και με τα φαντς και με τα κολέγια και με το δημόσιο πανεπιστήμιο, όλα μαζί δεν γίνεται. Να τοποθετηθούμε. Με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Εγώ τοποθετήθηκα, πρέπει και όλοι οι υποψήφοι να τοποθετηθούν. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να αλλάξουμε και το κόμμα μας. Δεν μπορεί το κόμμα να είναι παρέα, να είναι κλειστό, να είναι φοβικό, να μπλέκουμε ότι είναι κάποιες γενιές που πρέπει να μπουν, κάποιες άλλες που δεν πρέπει, αλλά πρέπει να είναι ένα κόμμα αξιών. Συμμετοχικό, συνεργατικό, να είναι ένα κόμμα μελών. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα κάπα στο τέλος που είναι κίνημα και πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και πως αυτό σημαίνει απλά ότι όλοι εμείς που μαζευόμαστε Αυγουστιάτικο θα πρέπει να έχουμε ρόλο, λόγο και ευθύνη. Θα πρέπει να συμμετέχουμε, να έχουμε απόψεις, να τις λέμε φωναχτά, να μην φοβόμαστε, να συνδιαμορφώνουμε για τις περιοχές μας, για τους χώρους εργασίας μας και να είναι ο καθένας από εμάς ηγέτης, αν το επιθυμεί, στον τομέα παρέμβασής του. Μου λένε συνέχεια, Χάρη, πρόσεξε πολύ την ενότητα. Μα βεβαίως, αυτό είναι η ενότητα. Ενότητα δεν είναι σιωπητήριο, ενότητα δεν είναι ησυχαστήριο, ενότητα είναι να συζητάμε ανοιχτά, μπροστά, καθαρά και να συνδιαμορφώνουμε και να αποφασίζουμε και μετά όλοι στην πρώτη γραμμή στρατιώτες να παλεύουμε γι' αυτό. Και οφείλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργούσε έτσι, δεν έδινε ρόλο και λόγο στα μέλη του, δεν λειτουργούσαν οι τομείς και είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο να μην υπάρχει τομέας αυτοδιοίκησης, γραμματέας αυτοδιοίκησης που είναι ο πρώτος βαθμός εγκύτες με τα προβλήματα. Και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ των πολύ μεγάλων παρεμβάσεων στα διεθνή θέματα, των πρωτοβουλειών για την ειρήνη, για την αλληλεγγύη στη Μέση Ανατολή και παντού, να μην έχει γραμματέα και τομέα εξωτερικής πολιτικής 2,5 χρόνια τώρα. Και δεν είναι επίσης δυνατό, φίλες και φίλοι, να έχει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο, την Κεντρική Επιτροπή, να έχει συνεδριάσει μέσα στις 2,5 χρόνια που είχαμε 4 εκλογικές διαδικασίες, 4 φορές, απλώς για να χειροκροτήσει και να επισφραγίσει τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές που κατέβαιναν στις διαδικασίες. Όταν την ίδια στιγμή ο Ανδρέας Παπανδρέου και το εκτελεστικό συμβούλιο του συνεδριάζε κάθε εβδομάδα για να συνδιαμορφώνουν όλοι μαζί. Άρα λοιπόν,
χρειάζεται να ξαναφτιάξουμε το χώρο μας, να ξαναφτιάξουμε τις τοπικές μας, τις νομαρχιακές μας, οι οποίες δεν είναι τοπικές για συσχετισμούς και διαδρομισμό, αλλά για ανάπτυξη, συζήτηση και ενεργοποίηση στελεχών. Και πρέπει αυτό να το κάνουμε άμεσα. Πρέπει να φτιάξουμε περιφερειακά συμβούλια για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε σε κάθε περιοχή ένα ξεκάθαρο πλάνο πώς φανταζόμαστε ότι η Κόρινθος θα είναι τα επόμενα χρόνια, τι συνολικά πρέπει να γίνει και τι από αυτά πρέπει να γίνει άμεσα. Και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Εγώ ήθελα η διαδικασία να πολιτικοποιηθεί περισσότερο και να πάμε στο Νοέμβριο. Ας είναι και έτσι. Γίνεται fast track. Και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα. Διότι πρέπει να γυρίσουμε και θα το κάνουμε όλη την Ελλάδα, να πάμε σε όλες τις πλατείες, σε όλα τα χωριά και να συζητήσουμε με όλους σας και μετά την επόμενη μέρα να είστε όλοι μπροστά. Ίδια σειρά στις μάχες. Και εδώ, φίλες και φίλοι, οφείλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο μου έχει και εμένα προξενήσει πολύ μεγάλη εντύπωση στην αρχή, καταλαβαίνω μετά τους λόγους. Όταν ξεκίνησα να συζητάω όλα αυτά τα θέματα, διεκδικώντας την Προεδρία στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, μου λέγανε «Δήμαρχε, κάτσε στα αυγά σου. Δήμαρχε, άστα αυτά, κάτσε στην Αθήνα και μάζευε κανένα σκουπίδι, το οποίο θα σου δημιουργούμε και όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα γίνεται για να μην μπορείς να το μαζέψεις». Και βεβαίως αυτή είναι μια δεξιά, βαθιά συντηρητική προσέγγιση, διότι φίλες και φίλοι, ο Δήμαρχος και τα σκουπίδια πρέπει να μαζέψει και πολλά άλλα πράγματα πρέπει να κάνει. Και ευτυχώς που υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου και έδειξε ποια είναι η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως, φίλες και φίλοι, εδώ υπάρχει ένα υπερσυγκεντρωτικό, υδροκέφαλο κράτος, το οποίο έχει τη μεγάλη ευθύνη για την ακραία υπερσυγκέντρωση πλούτου, τη διαφθορά και τη διαπλοκή και τον πελατειασμό. Όταν ήρθε, φίλες και φίλοι, η Τρόικα και μπλέξαμε ιστορίες των μνημονίων, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ο λόγος που πτωχεύσατε είναι γιατί τρεις και όχι παραπάνω, άντε πέντε, αποφασίσουν για όλη την Ελλάδα. Επιτέλους, κάντε αποκέντρωση, πηγαίνετε σε τοπικότητα, σε συμμετοχή, δώστε ρόλο και λόγο σε τοπικά συμβούλια, σε δημάρχους, σε περιφέρειες, σε Ευρώπη των πόλεων και των περιφερειών. Αποκεντρώστε, γιατί αλλιώς θα συνεχίσετε να έχετε μνημόνια και θα χρεοκοπείτε. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, και αυτό το πρώτο το θεμελιώδες, φάγαμε και τρία μνημόνια όλοι μας, δεν το κάναμε. Αντίθετα, υποβαθμίζουν συνέχεια τον πρώτο βαθμό εγκύτες με τα προβλήματα, γιατί δεν θέλουν αποκέντρωση, δεν θέλουν να συμμετέχετε, δεν θέλουν να αποφασίζετε εσείς για τις πόλεις σας. Και αυτό τους ενοχλεί πάρα πολύ, γι' αυτό και μου λένε να κάτσω στα αυγά μου. Και κάτι άλλο τους ενοχλεί. Ότι λέω κι εγώ συνέχεια, παρότι είμαι δήμαρχος της πρωτεύουσας, ότι πρέπει επιτέλους η περιφέρεια να έχει ρόλο και λόγο. Όλα τα προγράμματα να έχουν περιφερειακή διάσταση. Το ΕΣΠΑ, τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, να μην διαχειρίζεται ένας υπουργός, αλλά όλοι οι Δήμοι. Και να μην είναι αθηνοκεντρικό το κράτος. Και αυτό τους ενοχλεί περισσότερο, γιατί με αυτό δείχνουμε στην πράξη ότι σπάμε κατεστημένες αντιλήψεις χρόνων. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τους ενοχλεί ότι όχι απλώς ότι χάσαν την Αθήνα. Ξέρετε, τέτοια εποχή πέρσι πάλευα να κλείσω ψηφοδέλτιο αυγουστιάτικο. Δεν ήμουν αυτοδιοικητικός τέλεχος. Ήμουν καθηγητής και γραμματέας στον τομέα ενέργειας με τη Φόφη Γεννηματά και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και μου είπανε αρχές Αυγούστου να κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε μια μάχη που είχε δεδομένους νικητές και δεδομένους ηττημένους, όπως κατέβαινε δηλαδή. Με απέναντι εδρεωμένα συστήματα και είπα θα το κάνω, θα το παλέψω. Και φτιάξαμε μια ατζέντα προοδευτική, σύγχρονη, η οποία δεν προέκυψε από την ατζέντα αυτή συγκόλληση, άλλη μια λάσπη με τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ένα ψέμα. Η ανοιχτή πόλη παραμένει ανεξάρτητη, ακόμα και σήμερα, παράταξη μέσα στο Δήμο και εμείς είμαστε παράταξη που ξεκίνησε με το ΠΑΣΟΚ και βρήκε πάρα πολλούς άλλους συμπαραστάτες και πετύχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη στο σύστημα, γιατί ακριβώς πιστέψαμε ότι οι μεγάλες μάχες και οι μεγάλες ανατροπές μπορούν ακόμα και δεδομένους νικητές να τους στείλουν σπίτια τους.
Και αυτό τους ενοχλεί και τους ενοχλεί και κάτι άλλο ακόμα περισσότερο. Ότι συνεχίζουμε τις πολύ μεγάλες συγκρούσεις μόνοι μας, με τον απλό κόσμο. Και πήγαμε στην Αθήνα που έχτιζαν σπίτια τόσο ψηλά που δεν μπορούσαμε να δούμε την Ακρόπολη και πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εδώ. Θα σέβεστε τα προεδρικά διατάγματα και όσοι εργολάβοι δεν τα σέβεστε θα σταματήσουμε τις άδειες. Το ψηφίσαμε σχεδόν ομόφωνα, πάντα ο κ. Μπακογιάννης και εργολάβοι είναι ένα. Και μας το έκοψε το Υπουργείο. Μας το έκοψε και αποκεντρωμένοι. Δεν είδα και πολλά κόμματα και βουλευτές ακόμα και στην ΑΘΕΝΑ να στηρίξουν την προσπάθεια και πήγαμε μόνοι μας, Συμβούλιο της Επικρατείας, φτάσαμε στο δικαστήριο και δικαιωθήκαμε. Και είναι μια νίκη για όλη την αυτοδιοίκηση. Ότι μπορούμε να αποφασίσουμε πόσο τσιμέντο θα υπάρχει στις πόλεις μας. Αλλιώς η κλιματική κρίση θα είναι άλλη μια αφήγηση για πράσινες business. Μόνοι μας, με τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, φίλες και φίλοι, αλλά υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση η οποία ανέμοναν την εξουσία χρόνια και είχε πλοκάμια παντού, νομαρχία, δημοτική αστυνομία, πολεοδομία, Υπουργείο Πολιτισμού και έκανε εκβιασμού σε μαγαζιά. Και σπάσαμε το απόστημα που λειτουργούσε χρόνια και μπήκε εισαγγελέας και λογοδοτούν όλοι ανεξαρτήτως χρωμάτων και κομμάτων. Σπάμε αποστήματα και αυτό τους ενοχλεί πολύ. Αυτό πρέπει να κάνουμε όμως, φίλες και φίλοι, και στη χώρα. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι, το λέμε συνέχεια, η ελπίδα η οποία έχει γεννηθεί και το βλέπω και εγώ γυρνώντας όλο τον Αύγουστο διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το ξέρετε και εσείς γιατί είστε μαχητές, δεν χαρίζεται, δεν δωρίζεται, η ελπίδα κερδίζεται με πολύ μεγάλο αγώνα. Και έχουμε μάθει να δίνουμε δύσκολους αγώνες και έναν τέτοιον έχουμε μπροστά μας. Διότι η συνθήκη είναι πάρα πολύ δύσκολη, το ξέρουμε όλοι, έχουμε ένα δύσκολο σύστημα, ένα καθεστώς με μέσα ενημέρωσης, με πάρα πολλά χρήματα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια συνθήκη κοινωνιών χαμηλών προσδοκιών. Σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη πρέπει να βάλουμε ένα stop. Να πούμε ότι στο ΠΑΣΟΚ ο κύκλος επιβίωσης τελείωσε και πάμε στον κύκλο της υπέρβασης. Σηκώνουμε όλοι ανάστημα και στεκόμαστε απέναντι στα καρτέλ και στα λόμπι και συγκρουόμαστε με τοπικά. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Αν περιμένετε έναν μεσσία να σας σώσει, ξεχάστε το. Είχατε έναν που σας το είπε αυτό και ήταν ο Μητσοτάκης και είδαμε πόσο καλά πήγαμε και πόσο καλά πήγε η χώρα. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ότι το εγώ τελείωσε, το εμείς κάνει τη διαφορά. Και έχουμε χρέος το αμέσως επόμενο διάστημα, αν το πιστεύουμε και αν θέλουμε μια Ελλάδα περήφανη που δεν θα κάνει βαθιές υποκλίσεις στον Ερντογάν και στους υπουργούς του, που δεν θα γκριζάρει το Αιγαίο, που δεν θα βάζει πατού σε όλα τα θέματα συζήτηση, αλλά θα στέκεται μπροστά και σκληρά απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που δεν θα στέλνει καράβια άρων-άρων πίσω για απόντηση καλωδίων, γιατί μπαίνουν σε ΑΟΣ, γιατί δεχόμαστε του κολυβικά. Αν τα θέλουμε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά, πρέπει όλοι εσείς να πάρετε το ΠΑΣΟΚ στα χέρια σας. Πάντα έτσι ήταν το ΠΑΣΟΚ. Κίνημα. Πρέπει εσείς να μιλήσετε με φίλους, με γνωστούς και να έρθετε στην κάλπη να ψηφίσετε. Και να στείλετε ένα μεγάλο μήνυμα δημοκρατικής ανατροπής για τον χώρο και τη χώρα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι πρέπει όλοι να δεσμευτούμε. Εγώ θέλω πολύ μεγάλη συμμετοχή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ πρωτίστως να βάλουμε όλα τα πολιτικά διακυβεύματα, να πούμε ο καθένας τι πιστεύει, να έρθει ο κόσμος, να στηρίξει τη διαδικασία και μετά να δεσμευτούμε όλοι. Και πρώτος εγώ το λέω, ότι όπως όλη μου τη ζωή θα είμαι στην πρώτη γραμμή ανεξαρτήτως αποτελέσματος, στην πρώτη γραμμή σε όλους τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας για τη Δημοκρατική Παράταξη. Ο κόσμος θέλει η Δημοκρατική Παράταξη να ξαναγίνει μεγάλη, θέλει να ακουμπήσει στο ΠΑΣΟΚ, θέλει το ΠΑΣΟΚ να ξανααποτελέσει την έκφραση της κοινωνικής πλειοψηφίας, να εκφράσει την κοινωνική αντιπολίτευση
που δεν τα βγάζει πέρα και περιμένει από μας το σήμα. Το σήμα ότι είμαστε εδώ, σηκώνουμε ανάστημα, ενώνουμε δυνάμεις για να κερδίσουμε. Φίλες και φίλοι, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στις 6 του Οκτώβου να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει ρογμές και μπορεί να αιτηθεί. Να κάνουμε τη δημοκρατική ανατροπή και στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, αυτόν που εσείς θα επιλέξετε για πρόεδρο στις 6 του Οκτώβρη ή στις 13, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι αν ψηφίσουν, λέει, τον Χάρη, το ΠΑΣΟΚ θα στεριζοποιηθεί. Είναι η γνωστή λάσπη. Το ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, θα γίνει συνιστόσα και στεριζοποιείται αν παραμένει μικρό και ελεγχόμενο. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει ξανά μεγάλο, δυνατό και να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτήν την ιστορική του ευθύνη. Και πρέπει να κυβερνήσει αξιακά, με προοδευτικούς και δημοκράτες που θέλουν όχι να κάνουν καριέρα, δεν θέλουν την καρέκλα, αλλά θέλουν έναν στρατιώτη στην πρώτη γραμμή και όχι στρατηγή. Και θέλει να κυβερνήσει με ανθρώπους που μπορεί να έκαναν κάποια στιγμή λάθος επιλογές, αλλά δεν μας λιδώρησαν ποτέ, δεν λιδώρησαν τη δημοκρατική παράταξη και δεν έκλεισαν το μάτι στο λαϊκισμό και τη μυσαλλοδοξία. Όμως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και ένα ερώτημα που τίθεται ήδη. Αν, λέει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αυτοδυναμία, θα βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ στη χώρα. Λέει και ένα δεύτερο ερώτημα. Αν, λέει, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τους βουλευτές που χρειάζεται, θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη? Και εδώ πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι, φίλες και φίλοι. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ θέλει να αλλάξει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να δημιουργεί συνθήκες εκδημοκρατισμού της εξουσίας για να μπορέσουμε να αποφασίζουμε εμείς για τη μοίρα μας. Γι' αυτό και έχετε μπροστά σας λίγες μέρες, έχουμε όλοι μπροστά μας λίγες μέρες, σχεδόν ένα μήνα, και έχουμε ένα μήνυμα να στείλουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να νικήσουμε αν το πιστέψουμε, αν ενώσουμε δυνάμεις, και θα το καταφέρουμε αν είμαστε όλοι μαζί. Δεσμεύουμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε μαζί σε όλες τις μάχες και περιμένω τις 6 του Οκτώβρη να βρεθούμε στις κάλπες, να δώσουμε το μήνυμα ότι ο χώρος δυναμώνει και θα αλλάξει τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα καταφέρουμε, θα κερδίσουμε και το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.